Καλησπέρα σας. Είμαι η Πόπη Μπασδέκη και σας καλωσορίζω στην συντροφιά του περιβάλλοντος για το παιδί, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής. Μαζί μας απόψε είναι για άλλη μια φορά η Εμιλία Τσαγκαράτου. Καλησπέρα, Εμιλία. Γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Παρθενώνας. Και ο Παύλος Αντωνόπουλος. Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα σας. Ο Παύλος είναι πρόεδρος της 5ης ΕΛΜΕ της Αθήνας. Και μαζί θα μιλήσουμε για το σχολείο που θέλουμε. Που θέλουμε όλοι μας, οι γονείς, τα παιδιά, αλλά κυρίως απόψε θα μιλήσουμε για το σχολείο που οραματίζεται η εκπαιδευτική κοινότητα. Εμιλία, σας κατηγορούν για όλα η κυβέρνηση. σας κατηγορούν ότι είστε σε όλα αρνητικοί, ότι δεν έχετε προτάσεις. Ότι παίρνει όλα αυτά τα μέτρα το Υπουργείο Παιδείας γιατί δεν έχετε τη διάθεση να συζητήσετε μαζί τους και να τα βρείτε κάπου. Δεν ξέρω όμως αν σας έχουν καλέσει ποτέ να καθίσετε κάτω, να μιλήσετε για τα νέα μέτρα, να φτιάξετε μαζί το νέο σχολείο. Γιατί αν όχι εσείς, ποιοι είναι οι πιο ειδικοί να κάνουν προτάσεις? Ναι, κοίταξε να δεις, Πόπη. Πρώτα απ' όλα, το ότι δεν έχουμε προτάσεις είναι μια πολύ καλή προσπάθεια της κυβέρνησης κάθε φορά και δεν συμβαίνει μόνο με αυτή την κυβέρνηση. Να μας πει ότι όταν διεκδικούμε τα αιτήματά μας για το σχολείο, έτσι όπως το θέλουμε, ότι αυτό σημαίνει και απουσία προτάσεων. Εμείς βέβαια από την πλευρά μας υποστηρίζουμε πάντα το εξής, ότι το γεγονός ότι υποστηρίζουμε τα αιτήματά μας και υποστηρίζουμε το δημόσιο σχολείο, αυτό από μόνο του, αν θέλεις, είναι μια πρόταση και είναι μια θέση. Πολλές φορές το Υπουργείο Παιδείας, επειδή συζητάμε για το διάλογο και τις προτάσεις, εδώ μπορεί και ο συνάδελφος ο Παύλος που είναι πιο ειδικός σε αυτό να μας πει κάποια πράγματα καλύτερα. Πάντα το Υπουργείο Παιδείας όταν ζητάει προτάσεις σε διάλογο, εκ προημίου ζητάει αυτά που θέλει το ίδιο. Δηλαδή να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε μαζί του σε κάτι, σε που κάτι επί της ουσίας να είναι οι δικές του οι θέσεις. Ακριβώς. Καταλαβαίνω. Εμείς πολλές φορές, και θα δώσουμε και το λόγο στον Παύλο να θέλει μετά να το συνεχίσει, εμείς κάθε φορά όταν λέμε ότι θέλουμε να συζητήσουμε ή να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Παιδείας, αυτό φυσικά δεν το εννοούμε με κλειστές πόρτες κάποιοι συνδικαλιστές απλά να πάνε να μιλήσουν με τον Υπουργό Παιδείας ή με τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, αλλά εννοούμε πάντα κάτω από τη δύναμη του κινήματος, με τα αιτήματα των εκπαιδευτικών όπως διαμορφώνονται μέσα στις συνελεύσεις τους, να συζητήσουμε και να επιβάλλουμε κατά κάποιο τρόπο ή να διαμορφώσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό που έχει ανάγκη το δημόσιο σχολείο σήμερα κυρίως. Ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν πραγματικά όμως τα μέτρα? Είναι παιδαγωγοί του Υπουργείου στην κυβέρνηση ή είναι λογιστές που απλά κοιτάνε να δουν πώς θα κάνουν οικονομία στο μέλλον των παιδιών μας? Ναι, να πω ότι πρώτα απ' όλα θέσεις υπάρχουν για όλα. Απλά δεν τους αρέσουν. Δηλαδή το σχολείο που εμείς οραματιζόμαστε, το σχολείο που εμείς θέλουμε, δεν έχει καμία σχέση με το σχολείο που οι κυβερνήσεις έχουν εγκαθιδρύσει για χρόνια. Ναι. Άρα οι προτάσεις που θέλουν από εμάς συνήθως είναι προτάσεις διαχειριστικού χαρακτήρα. Δηλαδή πάνω σε αυτά που λένε να πούμε μια λεπτομέρεια ή ξέρω εγώ τι. Αλλά ακόμη και σε αυτά όταν εμείς παρεμβαίνουμε και λέμε και λεπτομέρειες, ακόμη και τότε δεν τα δέχονται. Πάντως να πω ότι εμείς έχουμε σαφώς μια ολοκληρωμένη πρόταση για το σχολείο, όχι μόνο για το λύκειο ή το γυμνάσιο, για όλο το σχολείο. Για όλες τις βαθμίδες. Για όλες τις βαθμίδες και ως προς το περιεχόμενό του και ως προς τη λειτουργία του και γενικότερα σε αυτό που ο κόσμος έχει ανάγκη. Γιατί κοιτάξτε, συνήθως συζητάμε για την παιδεία, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε βάλει τα κριτήρια με τα οποία θέλουμε να συμπληρώσουμε αυτήν την εικόνα. Δηλαδή μιλάμε γενικά για ένα σχολείο, αυτό που είχαμε ίσως ο καθένας στο μυαλό του, δηλαδή ένα σχολείο της παιδικής του ηλικίας και συγκρίνει το σήμερα με εκείνο. Δεν έχει βάλει ποια είναι τα στάνταρ, δηλαδή τι θέλουμε από το σχολείο. Να βγάζει ας πούμε επαγγελματίες, θέλουμε το σχολείο να βγάζει ανθρώπους ήδη καταρτισμένους για να βγουν στην παραγωγή. Θέλουμε να βγάλει ολοκληρωμένους ανθρώπους σαν προσωπικότητες. Τι από όλα θέλουμε? Όλα μαζί. Και αυτό μπορεί να το συζητήσει κανείς. Έχω πρόταση γι' αυτό. Και μπορώ να πω και με λεπτομέρειες. Υπάρχει όμως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Γιατί αυτό το σχολείο, πέραν του ότι δεν ικανοποιεί τις ανάγκες, πέραν του ότι δεν είναι προσφυλές στο παιδί,
Το παιδί το βλέπει σαν κάτεργο πολλές φορές. Και όχι άδικα. Συνήθως γίνεται αυτό. Ναι, το πολλές φορές που είπα. Γιατί έχω παιδιά και το έχω δει αυτό. Ναι, δεν διαφωνώ. Ναι. Το πολλές φορές αυτό εννοούσα. Ναι. Δεν είναι φιλικό περιβάλλον δηλαδή για το παιδί. Όχι, όχι. Για όποια τάξη κι αν είναι. Πιστεύω στο δημοτικό είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, δε ακόμη χειρότερα, το παιδί έρχεται σαν αγκαρία. Γιατί? Γιατί είναι υποχρεωμένη η οικογένεια να βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη, να πληρώνει ένα δεύτερο προϋπολογισμό για την παιδεία. Πολύ σωστά. Όταν αρκεί και φτάνει το σχολείο να ικανοποιήσει όχι τις ανάγκες του, αλλά πραγματικά σε μια άλλη κατεύθυνση, σε ένα άλλο σχολείο που το παιδί θα βγει ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος θα ξέρει να εξηγεί πώς κινείται η φύση και η κοινωνία. Εμείς αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Και εάν πετύχουμε ένα τέτοιο στόχο, τότε θα μπορέσει το παιδί εκεί πάνω σε αυτή τη βάση να χτίσει την επαγγελματική του αποκατάσταση μετά, δηλαδή να μπορέσει να βγει στην παραγωγή, να υλοποιήσει τα οράματά του κτλ. Αλλά έχοντας ένα background πραγματικά ισχυρό. Ναι. Πάνω εκεί να στηρίξει και να χτίσει δηλαδή όλη τη μετέπειτά του επαγγελματική αλλά και ανθρώπινη σταδιοδρομία του. Τους πιο κατάλληλους να ασχοληθούν, τους παιδαγωγούς, δεν τους λαμβάνουν υπόψη λοιπόν τους εκπαιδευτικούς. Ποια είναι αυτή η ομάδα που αποφασίζει τις αλλαγές? Έχουν κάποιους παιδαγωγικούς στόχους? Εσείς τι έχετε καταλάβει, δηλαδή πώς επιλέγονται οι στόχοι, τι είναι? Κοίταξε να σας πω. Το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς η εκπαιδευτική πολιτική πια και η παιδαγωγική διαμορφώνεται από κέντρα και το κυριολεκτός αυτό που λέω, που είναι έξω από την εκπαίδευση. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έτυχε την περασμένη χρονιά να διαβάσω πάρα πολλά κείμενα διεθνών οργανισμών που δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση, όπως είναι ο ΩΣΑ, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, που ασχολούνται με την εκπαιδευτική πολιτική. Έχουν. Θα σου πω αμέσως. Έχουν άμεση σχέση. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές των χωρών, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διαμορφώνονται από τέτοια κέντρα. Δηλαδή, δίνουν ορισμένες γενικές κατευθύνσεις και από εκεί και πέρα η κάθε κυβέρνηση έρχεται να υλοποιήσει με βάση και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε χώρα. Να πω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Να πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Διάβαζε λοιπόν ένα πολυσέλιδο κείμενο της Παγκόσμιας Τράπεζας με θέμα το σχολείο. Το σχολείο που αλλάζει, μάλιστα, ήταν ο τίτλος. Εκεί λοιπόν αναφερόταν στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Λέω ένα παράδειγμα που είναι και το πιο, ας πούμε, 38. Έλεγε λοιπόν ότι πρέπει οι εκπαιδευτικοί να μην έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση, να έχουν προσωρινή, γιατί ο προσωρινά απασχολούμενος εκπαιδευτικός είναι και πιο, πώς να το πω, πιο φοβισμένος, άρα λοιπόν και πιο αποτελεσματικός, με την έννοια του ότι αφού φοβάται μήπως χάσει τη δουλειά του, εμείς έχουμε το περιθώριο να τον εκβιάσουμε και να τον πιέσουμε περισσότερο. Στο λέω διατυπωμένο έτσι όπως ακριβώς το λέω. Όχι για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, αλλά για να εκπληρώσει τους δικούς στόχους. Ακριβώς, ακριβώς. Και να είναι κάτω από την πίεση και κάτω από το φόβο κάθε φορά και το άγχος της απόλυσης. Πιο οικονομικός βέβαια εκπαιδευτικός αυτός, εννοείται, και μάλιστα είχε και ορισμένα παραδείγματα εντυπωσιακά. Χρησιμοποιώντας κυρίως τριτοκοσμικές χώρες βέβαια, αλλά δυστυχώς η κατάσταση πια και σε εμάς ήταν σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, μιλούσε για εκπαιδευτικούς των 100 δολαρίων, των 150 δολαρίων σε χώρες της Αφρικής ή της Ασίας. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο, κατά τη γνώμη μου, ότι αν ρίξουμε μια ματιά σε διεθνή εκπαιδευτικά site αυτή τη στιγμή, θα δούμε ότι δεν υπάρχει χώρα αυτή τη στιγμή που να μην υπάρχει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μια κινητοποίηση, μια κινητικότητα για την εκπαίδευση με αχμές ό,τι ακριβώς έχουμε εδώ. Δηλαδή την υποχρηματοδότηση, τις απολύσεις των εκπαιδευτικών, τη σκληρή αξιολόγηση των μαθητών, το εξεταστικό. Ναι. Είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν, για να επανέλθω λίγο στο ερώτημά σου, δυστυχώς οι εκπαιδευτικές πολιτικές χαράζονται αλλού. Τώρα, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, υπάρχουν και στελέχη εκπαιδευτικά, τα οποία φυσικά διαμορφώνουν κάποια πράγματα για το πώς θα εφαρμοστούν και στην κάθε χώρα χωριστά. Εγώ θα πω πάλι, θα μιλήσω με δύο παραδείγματα. Το ένα είναι τα βιβλία, που είναι πολύ βασικό. Ήθελα να ρωτήσω για τα βιβλία. Ναι. Τα βιβλία. Από το 2006 στο Δημοτικό έχουμε καινούργια βιβλία. Δεν ξέρω, Παύλο, αν έχετε κι εσείς. Νομίζω ότι έχετε κι εσείς καινούργια βιβλία σε κάποια μαθήματα. Έχουμε πολύ λίγα. Περισσότερο αλλάζουν τα εξώφυλλα. Όχι, εμάς τα βιβλία αλλάξανε εντελώς από το 2006, όλα τα βιβλία. Δεν ρωτήθηκε ούτε ένας εκπαιδευτικός της τάξης. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός αυτός ο οποίος τα διδάσκει και τα εφαρμόζει
και βλέπει τη δυσκολία ή την ευκολία ή την αποτελεσματικότητά του σημείου μέσα στην τάξη, δεν ρωτήθηκε. Απλά μας έκαναν κάποια ταχύρυθμα σεμινάρια στην αρχή. Διατυπώθηκαν αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι κοινή ομολογία ότι ειδικά τα βιβλία του Δημοτικού είναι πολύ δύσκολα, έχουν κατεβάσει πολύ την ύλη προς τα κάτω. Δηλαδή, ζητούν πράγματα από τους μικρούς μαθητές που δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της ηλικίας τους. Εμείς δεν ρωτήθηκαμε. Πολύ περισσότερα γι' αυτό. Πράγματα, δηλαδή, ανάλογα. Ναι, από πολύ περισσότερα, μεγαλύτερη ύλη και πολύ πιο δύσκολη. Ναι. Δηλαδή, ενώ στην πρώτη Δημοτικού μέχρι πριν από μερικά χρόνια διδάσκαμε τη δεκάδα, τώρα διδάσκουμε την εκατοντάδα. Το λέω έτσι με ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Ή εγώ που διδάσκω αγγλικά, το επίπεδο που ζητούν από τα, αγγλικά από τα παιδιά στα αγγλικά στην πέμπτη και στην έκτη τάξη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει ότι θεωρεί προαπαιτούμενο το φροντιστήριο πια. Είναι σαν να λέει στα παιδιά ότι πρέπει να πάτε φροντιστήριο. Παρόλη την αντίθετη. Ναι, ότι αφού πηγαίνετε φροντιστήριο, εντάξει, άλλοι μπορούμε να συνεχίσουμε πέρα, έτσι και να είναι και πιο δύσκολα τα βιβλία. Mm-hmm. Παρά την αντίθετη φιλολογία ότι εμείς βάλαμε και τα αγγλικά από την πρώτη Δημοτικού, γιατί θέλουμε να καταργήσουμε τα φροντιστήρια. Mm-hmm. Έχει γίνει ακριβώς το ανάποδο. Άρα λοιπόν οι εκπαιδευτικοί που είναι αυτοί που δίνουν τη μάχη καθημερινά μέσα στην τάξη είναι οι τελευταίοι, μάλλον δεν ρωτιούνται καθόλου. Και όταν υπάρχουν και αντιδράσεις και όταν διατυπώνουμε τη γνώμη μας, είτε με έναν πιο οργανωμένο τρόπο είτε όχι, πάντα μας λένε ότι είμαστε συντηρητικοί, ότι είμαστε αντιδραστικοί, γι' αυτό τα λέτε αυτά κτλ. Δεν μπορεί δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί οι οποίοι διατυπώνουν μια άλλη πρόταση, οι οποίοι βλέπουν ότι αυτό που ζουν στη σχολική πραγματικότητα σήμερα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών να το κάνουν από συντήρηση, από αντίδραση ή από τεμπελιά. Ναι. Γιατί μας κατηγορούν και γι' αυτό. Συχνά. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για τα βιβλία που μπαίνουν, τις αλλαγές των βιβλίων. Mm-hmm. Το βιβλίο της ιστορίας, παραδείγματος mm-hmm. χάρη, που θυμάμαι, που mm-hmm. τα περισσότερα θεωρούνται αναξιόπιστα. Mm-hmm. Και ακόμα χειρότερα όσους προσπαθούν να παραποιήσουν κάποια πράγματα, δεν ξέρω. Όπως τα ξέραμε έως σήμερα τουλάχιστον. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι, υπάρχει λόγος, ας πούμε, γι' αυτό, όπως είπες mm-hmm. πριν, από κάποια κέντρα που mm-hmm. οδηγούν τα πράγματα εκεί. Ναι, ρε Παύλο, ήθελες κάτι να πεις. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, υπάρχει μια συνειδητή κατεύθυνση. Δηλαδή, τα βιβλία πρώτα απ' όλα γράφονται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτά που γράφουν μέσα και. Πολύ το φοβάμαι αυτό που λες. Όχι, είναι ακριβώς και εγώ το φοβάμαι επειδή τα προσέχουν πάρα πολύ. Ναι. Τα προσέχουν τόσο πολύ που για να αλλάξει, παραδείγματος χάρη, μία λέξη από ένα βιβλίο πρέπει να περάσει από 10 κρίσεις μετά. Το λέω αυτό γιατί τα προγράμματα. Γιατί τα βιβλία γράφονται βάσει των προγραμμάτων σπουδών που έχουν εγκριθεί, έτσι. Ναι, που έχουν εγκριθεί. Αυτά είναι σαφές ότι ακολουθούν την επίσημη κυβερνητική πολιτική που αναπτύσσεται κάθε περίοδο. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, να σας δώσω ένα παράδειγμα στη βιολογία. Τυχαίνει να είμαι βιολόγος. Μέχρι πρότινος δεν διδασκόταν στο σχολείο η θεωρία της εξέλιξης. Mm-hmm. Παρενθετικά να πω ότι η βιολογία χωρίς εξέλιξη είναι σαν να χορεύεις χωρίς μουσική. Δηλαδή, δεν είναι επιστήμη. Αν δεν μάθει ο μαθητής την εξέλιξη, δεν μπορεί να καταλάβει βιολογία. Είναι σαν να κάνει τη βιολογία του 1800 φυσιοδίφες, ας πούμε, να μαζεύουν πεταλουδίτσες. Η βιολογία, λοιπόν, ήταν αποστερημένη από αυτό το τομέα. Δεν υπήρχε καθόλου μέσα. Είχαμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις, διαμαρτυρίες, είχαμε μαζευτεί υπογραφές από πανεπιστημιακούς, από συναδέλφους κλπ. Παρόλα αυτά δεν υποχωρούσαν οι κυβερνήσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο είναι και θρησκευμάτων. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ναι, οι παρεμβάσεις είναι δεδομένο ότι υπάρχουν. Ναι, το θέμα. Ναι, παρόλα αυτά είχαμε κάνει ένα συνέδριο, η ομοσπονδία μας, η ΟΛΜΕ, στα Χανιά, αν θυμάμαι καλά, πριν mm-hmm. μερικά χρόνια, όπου ένα από τα θέματα ήταν και αυτό, το βάλαμε εμείς δηλαδή. Υπήρχε μια σύγκρουση εκεί. Θα προκαλούσε στα παιδιά ταραχή. Σωστά, γιατί όταν μεγαλώνουν με ένα αλφα πρότυπο, όταν τα παιδιά δεν ακούνε ποτέ μια επιστημονική αλήθεια, mm-hmm. μια επιστημονική πραγματικότητα, δηλαδή αυτό πλέον δεν είναι υπόθεση, δεν είναι θεωρία, η θεωρία της εξέλιξης δηλαδή, γιατί ίσως κάνει λάθος κανείς ακούγοντάς του, ότι είναι μια από τις θεωρίες. Δεν είναι η επιστημονική άποψη, είναι η αλήθεια της βιολογίας. Mm-hmm. Αυτό, μετά από αυτή τη συζήτηση που είχε γίνει στα Χανιά, μετά από ένα χρόνο νομίζω, μπήκανε θέματα εξέλιξης στο βιβλίο. Στην τρίτη ηλικίου, δειλά βέβαια, μην νομίσετε, βάλαν στην αρχή κάποιες σελίδες, όχι όλο το κεφάλαιο, σταματήσανε στο ανθρωπολογικό κομμάτι.
Δηλαδή στην εξέλιξη του ανθρώπου. Αυτό δεν το αναφέρουν. Μέχρι και σήμερα δεν διδάσκεται. Αλλά διδάσκουμε μόνο τις γενικές αρχές της εξέλιξης. Θέλω να πω όμως ότι αυτό ήταν συνειδητό. Ότι το βιβλίο, ας πούμε, δεν το, μάλλον το εμπεριέχει, αλλά δεν το διδάσκουν. Ναι. Αν το διαβάσεις, είναι πολύ καλό. Αυτό μου θυμίζει λίγο αυτό με την ανθρωπολογία που σταματούσαμε πάντα στο γενετικό σύστημα. Έτσι, ναι. Ποτέ δεν το διδακτήκαμε αυτό. Στην ιστορία που πάντα σταματούσαμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι. Όπως πάνω χάρη με την ιστορία, τότε το θέμα που είχε δημιουργηθεί για το συνωστισμό, φαντάζομαι, αυτό θα έχετε στο μυαλό σας, της Ρεπούση. Αυτό ήταν μια συνειδητή προσπάθεια της τότε κυβέρνησης να προσαρμόσει την διδασκαλία της ιστορίας στα νέα δεδομένα που μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερχόντουσαν. Ότι, δηλαδή, να αρχίσουν οι λαοί να γίνονται μια πιο έτσι, ευρύτερη, ας πούμε, μάζα, όπου τα ιστορικά στοιχεία να μην έχουν στοιχεία μέσα τους επικίνδυνα, που θα μπορούσαν, ας πούμε, να καλλιεργήσουν στο λαό, πάνω σχάρι, ξέρετε πολύ καλά, ότι η Επανάσταση του 21 σαν ηρωικό στοιχείο και σαν ένα στοιχείο εξεγερσιακό δεν πρέπει να διδάσκεται όπως έγινε. Διδάσκουν μια άλλη εκδοχή. Πολλές εκδοχές. Την πραγματικότητα όμως την κρύβουνε. Δεν την ξέρουνε, σαφώς την ξέρουνε. Υπάρχουν και γραπτά, Μακρυγιάννης, όλοι έχουν γράψει, αλλά δεν διδάσκονται. Διδάσκουν αυτά που κάθε φορά εξυπηρετούν την τρέχουσα πολιτική τους. Άρα, για να περιμένουμε αλλαγές στα βιβλία, θα πρέπει να περιμένουμε και αλλαγές στην κοινωνία. Δηλαδή, δεν μπορεί μια κυβέρνηση, πάνω χάρη, που υπηρετεί μια αλφα λογική, να βγει με άλλη αντίληψη στην εκπαίδευση. Εδώ τώρα αυτό που κάνανε με το νέο λύκειο που εφαρμόζουν, δείχνει καθαρά τις κατευθύνσεις και τη λογική τους και τις προθέσεις τους, ακριβώς. Γιατί επί χρόνια, όταν λέω επί χρόνια, 30, μετά τη μεταπολίτευση, έχουμε πολλούς νόμους για την εκπαίδευση. Πολλούς. Κάθε τόσο, κάθε υπουργός έβγαινε και έφτιαχνε και ένα νόμο. Όλοι στηριζόντουσαν σε ένα βασικό στοιχείο. Την ανταγωνιστική λογική των εξετάσεων για το πανεπιστήμιο. Για να μπουν στο πανεπιστήμιο τα παιδιά έπρεπε να ανταγωνιστούν μεταξύ τους και τα 100 πρώτα, ας πούμε, θα μπαίναν στη σχολή. Ναι. Το 100 πρώτο θα μένα απ' έξω. Αυτό έχει διαμορφώσει όλο το σχολείο όμως. Γιατί σε αυτό εμπλέκεται όλη η διαδικασία η σχολική. Εννοείς ο ανταγωνισμός. Η λογική ακριβώς του ανταγωνισμού. Ναι. Ακριβώς. Τα φροντιστήρια, για παράδειγμα, εκεί εδράζονται. Δηλαδή, για να πάει ο άλλος φροντιστήριο δεν πηγαίνει γιατί έχει κανένα φετίχ να δώσει χρήματα έξω. Ναι, σωστά. Ούτε γιατί τάχα μου δεν τα μαθαίνει καλά. Ποιο δεν μαθαίνει καλά. Έγινε καμιά έρευνα το τι μάθαν τα παιδιά, τι δεν μάθαν. Η μόνη έρευνα είναι το αν μπήκαν ή δεν μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Ναι. Αλλά να το δούμε λίγο διαφορετικά. Δίνουν 1000 παιδιά. Μπαίνουν τα 100. Το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να βάλει 101 μέσα. Όχι, αφού 100 θα μπουν. Άρα θα αποτύχουν τα 900. Mm-hmm. Δεν είναι αποτυχημένο αυτό το σύστημα. Αν κριτήριο είναι πόσοι μπαίνουν μέσα. Αυτό κάνουν. Αυτό πάλι δεν έχει αλλάξει ποτέ. Ποτέ. Όμως, έτσι. Ίσα-ίσα ενισχύεται. Αλλάζει ο τρόπος, ούτε ο τρόπος που διδάσκονται τα παιδιά έχει αλλάξει. Εκεί αλλάζει λίγο. Αλλάζουν τα συστήματα ως προς τη μέτρηση των μονάδων. Τώρα, πάνω σχάρι, έχει αλλάξει προς το αντιδραστικότατο, όχι αντιδραστικότερο. Γιατί βάζουν τα παιδιά από την πρώτη λυκείου, ναι, ουσιαστικά σε πανελλήνιες εξετάσεις. Δηλαδή, στην πρώτη λυκείου θα δώσει εξετάσεις όλα τα μαθήματα, όπου κατά 50% τα θέματα θα είναι από τράπεζα θεμάτων, καθοριζόμενα έξω από το σχολείο. Ναι, ο τρόπος εξετάσεων όμως αλλάζει. Ακριβώς, ναι. Όχι η εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, εγώ από τότε που πήγαινα σχολείο μέχρι τώρα που πηγαίνουν τα παιδιά μου σχολείο, βλέπω ότι η αποστήθηση είναι το μόνο μέσο μάθησης και το μόνο που ζητούν στις εξετάσεις οι καθηγητές. Δηλαδή, αν δεν το έχεις γράψει ακριβώς όπως. Όπως το λέει το βιβλίο και το γράψεις με ένα δικό σου πιο κριτικό τρόπο, πιο κριτικό μάτι, τότε έχεις αποτύχει, σου βάζουν κόκκινο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τυχαίνει να είμαι βαθμολογητής για 28 χρόνια περίπου, 29. Ναι. Είσαι και σε ένα μάθημα που είναι ίσως λίγο πιο συγκεκριμένο, δηλαδή ας πούμε
Σε κάποια άλλα μαθήματα είναι λίγο πιο συγκεχημένο αυτό. Δηλαδή, στην ιστορία, ναι, ας πούμε, ή στα νέα, ή... Τίποτα. Αν δείτε τις οδηγίες που έρχονται κάθε χρονιά από την Κεντρική Επιτροπή Θεμάτων, θα δείτε ότι είναι πολύ πολύ σαφείς. Δίνουν κομμάτια, παραγράφους από το βιβλίο και λέει... Πρέπει να είναι έτσι. Θα είναι αυτά. Τώρα βέβαια έχει να κάνει και με την προσωπική στάση του καθενός εκπαιδευτικού. Σίγουρα. Γιατί θα πρέπει να είσαι κανίβαλος για να σκεφτείς όπως αυτοί θέλουν να σκεφτείς. Ναι, βέβαια. Βέβαια πάντα υπάρχει μέσα μας αυτό που μας τρώει. Δηλαδή μην αδικήσουμε. Mm. Και δεν είναι ότι αδικείς αν βάλεις μικρό βαθμό. Μπορεί να αδικήσεις άμα βάλεις μεγάλο βαθμό. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα σε εμάς, το δίλημα. Ακριβώς. Ναι. Αδικείς όλους τους άλλους. Και επειδή δεν βαθμολογούμε όλοι ακριβώς με τα ίδια κριτήρια, και μάλλον επειδή τα κριτήρια δεν είναι σωστά, όλο το σύστημα λειτουργεί λάθος. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, με αυτό το σύστημα που εφαρμόζουν, μέσα σε 2-3 χρόνια θα αλλάξει τελείως το τοπίο στην εκπαίδευση. Θα φύγουν χιλιάδες παιδιά από το σχολείο, γιατί το εξεταστικό έχει γίνει πάρα πολύ σκληρό με τα νέα μέτρα. Δεύτερον, θα χαθεί το περιεχόμενο των μαθημάτων. Γιατί όπως σας είπα, όταν μπαίνουν τα θέματα από τράπεζα θεμάτων, αυτό τι σημαίνει, ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να διδάξω όλη τη διδακτεία ύλη για να μπορέσει το παιδί να γράψει σε αυτά που θα του ζητήσουν. Δεν μπορεί να μείνει πίσω σε ένα-δύο κεφάλαια, αυτά θα τα δώσει όλα. Ναι, σωστά. Αυτό όμως σημαίνει ότι εγώ που έχω 8 κεφάλαια, παραδείγματος χάρη στην πρώτη ηλικίου φέτος, ανατομία, γιατί αυτό κάνουν τα παιδιά, ναι. Αν εγώ τους δώσω και τα 8 κεφάλαια, ή θα τρελαθούν. Ή θα έχω σκηνές σαπίρου κάλους μες στην τάξη, ή θα αποτύχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να μάθουν τα παιδιά την ανατομία που στο πανεπιστήμιο το πιο δύσκολο μάθημα, στην πρώτη ηλικίου, όλα αυτά τα κεφάλαια. Στο κάτω-κάτω δεν είναι να τα μάθουν κιόλας. Είναι ότι θα τους μείνει. Γιατί αυτό που πας να δώσεις μέσα από το σχολείο δεν είναι η λεπτομέρεια. Πραγματικά έχετε ρωτήσει ποτέ κανέναν άνθρωπο στα 25-30 του τι θυμάται από αυτά που έκανε σχολείο, από τα μαθήματα? Ψήγματα. Πολύ μικρά κομμάτια. Μια γενική ιδέα όμως την έχει. Ναι. Αν εντοπίσουμε με αυτή τη γενική ιδέα να είναι πολύ πιο σαφής, πολύ πιο ολοκληρωμένη και πολύ πιο συνδεδεμένη με την πραγματικότητα, θα είναι ένα άλλο σχολείο. Αυτό δεν το θέλουν. Γι' αυτό και τώρα με αυτό το σύστημα θα πετάξουν πολλά παιδιά. Προβλέπεται να πάνε στην τεχνική εκπαίδευση, που εκεί όμως περιμένει άλλο πράγμα. Μαθητεία, ακόμα χειρότερο. Δεν κάνω λάθος, η μαθητεία είναι ό,τι χειρότερο, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Και πριν στα χρόνια, δηλαδή ένα πρώτο, δεύτερο, τρίτο έτος, και εκεί έχουν πιο σκληρές εξετάσεις, βαθμολόγηση πολύ πιο δύσκολη κλπ. Ο στόχος είναι να τα διώξουν τελείως. Θα παρετούνται τα παιδιά σιγά-σιγά. Ακριβώς. Μα δεν είναι υποχρεωτικό το λύκειο, δεν το έχουν κάνει. Ναι. Είναι εθελοντικό. Δεν το έχουν κάνει. Γι' αυτό προβλέπουν τη δημιουργία μεταγυμνασιακών ΙΕΚ, όχι μεταλυκιακών. Μεταγυμνασιακών. Ακριβώς για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες που λέει η Εμιλία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καθορίσει για χρόνια τώρα τα 8 επίπεδα προσόντων και τελειώνοντας μια βαθμίδα παίρνεις και αντίστοιχο προσόν. Mm-hmm. Με αυτό πας στην αγορά εργασίας. Τώρα με το λύκειο, ας πούμε, παίρνουν β' επίπεδου, φτάνουν μέχρι γ'. Για να ανέβουν ένα επίπεδο πρέπει να κάνουν ένα χρόνο μετά το σχολείο, έξω από το σχολείο. Έτσι καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οδηγία που πρέπει να την τηρήσουν. Γι' αυτό και δεν χρηματοδοτούνταν τα σχολεία. Το σχολείο δεν χρηματοδοτείται, χρηματοδοτείται η κατάρτιση. Αυτή είναι μια οδηγία προς την Ελλάδα, δηλαδή. Όχι, είναι γενική οδηγία. Μα φτιάχνουν κοινό τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είχαν συμφωνήσει στη Λισαβόνα και στην Πολώνια είναι ότι η εκπαίδευση είναι στην αιχμή της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης απέναντι Αμερική κλπ. Όταν λένε Ευρώπης βέβαια εννοούν Γερμανία κλπ. Σε αυτή τη λογική λοιπόν λειτουργεί η εκπαιδευτική διαδικασία σήμερα. Το πώς θα αναπτύξουν, πώς θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Μείωση μισθών. Είσαι ανταγωνιστικός όταν δεν κοστίζεις. Ναι. Άρα αυτό ζούμε σήμερα, δηλαδή μια τρομακτική διάλυση εργασιακών σχέσεων, μισθών κλπ. Μας κάνουν ειδική ζώνη δηλαδή για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή, και προσέξτε, επειδή το κόστος το εργατικό δεν είναι το μεγάλο κόστος μέσα στο συνολικό κόστος του προϊόντος. Ναι. Παρόλα αυτά, επειδή όμως από εκεί είναι που βγαίνει και το κέρδος του αλλουνού, εσύ απλά το κάνει τόσο που είσαι να ζεις, και αυτό πώς γίνεται μέσα από την εκπαίδευση.
Η εκπαίδευση σήμερα είναι ακριβώς για να βγάλει αυτούς τους εργαζόμενους που τα προσόντα τους θα είναι μέχρι ένα επίπεδο. Περιορισμένα. Να μπορεί να ελέγχονται δηλαδή εργασιακά, να μην έχουν απαιτήσεις, να είναι αναλώσιμοι, γιατί ένα νέο στοιχείο είναι η αλλαγή της παραγωγής μέσα σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή σε 5-10 χρόνια μια μεθοδολογία που σήμερα έχει στην παραγωγή δεν θα ισχύει. Άρα τον παλιό εργαζόμενο με την παλιά μεθοδολογία τον πετάξει. Θα πάρει καινούριο. Γι' αυτό μιλάνε για διαβίου μάθηση. Ότι 4-5 φορές στη ζωή σου το λένε εφθαρσός. Θα πρέπει να αλλάξει αντικείμενο εργασίας. Αλλά πρέπει να το μάθεις μόνος σου αυτό. Δηλαδή τελειώνεις το σχολείο και αυτό είναι το μεγάλο τώρα πρόβλημα. Ότι πάνε σε καταρτήσεις μέσα στο σχολείο. Αυτό είναι το αναλώσιμο. Γιατί ο άλλος θα βγει, μπορεί να το ξέρει πολύ καλά το αντικείμενό του. Αυτό το θέλουν. Δηλαδή είναι λάθος να λέμε ότι διαλύεται το σχολείο, ότι δεν γίνεται, δεν κάνουμε. Αλλάζει το σχολείο. Αλλάζει όμως σε ποια κατεύθυνση. Ακριβώς θα βγει ο μαθητής, θα είναι πολύ καλός να φτιάχνει ας πούμε αυτό εδώ το φλιτζάνι, αλλά μετά από 5 χρόνια δεν θα χρειάζεται αυτό το φλιτζάνι. Άρα ο εργαζόμενος θα έχει μείνει χωρίς πόδια και χέρια. Γιατί για να κάτσει να επανεκπαιδευτεί, ο άλλος θα πάρει τον καινούριο που βγαίνει. Με μικρό μισθό κτλ. Ναι. Αυτό φτιάχνουν. Αυτό. Με εκατομμύρια ανέργους, με μη πληρωμένη εργασία και χωρίς δικαιώματα καθόλου, με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Το σχολείο αυτό εξυπηρετεί. Το σενάριο αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Είναι πραγματικό. Το βλέπουμε, αλλά είναι η πραγματικότητα. Μοναδική αλήθεια. Σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου προγράμματος, σχολεία ΖΕΠ, νέο λύκειο, δεν ξέρω, βαρύγδουπες ονομασίες, ναι. Που δεν ξέρω να σημαίνουν κάτι. Είναι μια πραγματική αλλαγή στο σύστημα που τα παιδιά αφομοιώνουν την ύλη. Να σου πω. Βοηθούν την κριτική ικανότητα των παιδιών, κάτι από αυτά, αλλάζει κάτι στην πραγματικότητα. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι κυρίως από την Διαμαντοπούλου και μετά, που έγινε όλη αυτή η μεγάλη εκστρατεία για το νέο σχολείο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το σλόγγαν της Διαμαντοπούλου τότε είναι «Η τσάντα να μένει στο σπίτι». Δηλαδή ότι τα παιδιά... να μένει στο σχολείο. Η τσάντα να μένει στο σχολείο. Δηλαδή ότι τα παιδιά θα μπορούν να ολοκληρώνουν τα πάντα μέσα στο σχολείο, και έτσι να μην χρειάζεται ούτε να μελετούν στο σπίτι, να είναι ελεύθερα το απόγευμα, ούτε να κάνουν σχολικές δραστηριότητες, ούτε να πηγαίνουν φροντιστήριο. Που είναι πολύ ελκυστικό, αν ναι, το σκεφτείς έτσι, χωρίς λοιπόν, παραπάνω διαδικασία. Ακριβώς. Ακουγόταν λοιπόν κάτι πάρα πολύ ελκυστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Και για τα παιδιά και για τους γονείς. Βεβαίως. Η εμπειρία λοιπόν πολλών χρόνων νέου σχολείου από το 2006 και μετά αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια εισαγωγή πολλών νέων αντικειμένων, μιλώ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυτή τη στιγμή, δηλαδή όλα αυτά που ανέφερε στα αρχικά, τα ΕΕΠ, τα ΖΕΠ κτλ. Είναι αρχικά ξεχωριστών τύπων σχολείων. Παράδειγμα, το ΕΕΠ είναι το Σχολείο Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος. Είναι το πρόγραμμα εκείνο δηλαδή στο οποίο έγινε εισαγωγή των Αγγλικών από την πρώτη δημοτικού και της πληροφορικής από την πρώτη δημοτικού. Της θεατρικής αγωγής, των εικαστικών, της μουσικής, εν πάση περιπτώσει μέχρι τις 2 το μεσημέρι, γίνονται όλα αυτά τα αντικείμενα στο σχολείο. Γίνονται. Πρόσεξε να δεις. Καλά, τώρα πια, ναι, δυστυχώς, φέτος... φέτος με τη μη πρόσληψη των εκπαιδευτικών, επειδή αυτό το κομμάτι στηρίζεται πάρα πολύ στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, και επειδή από το 2010, για τη σχολική χρονιά 14-15, από ό,τι φαίνεται, το ΕΣΠΑ... Δεν, θα μας τελειώσει. Θα μας τελειώσει, λες. Νομίζω ότι θα μας τελειώσουν και αυτά τα σχολεία. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, όλο αυτό το βαρύγδουπο και τα λοιπά, της εισαγωγής των νέων προγραμμάτων και τα λοιπά, νομίζω ότι θα καταρρεύσει μαζί και με την κατάρρευση της χρηματοδότησης έτσι κι αλλιώς. Εμείς, βέβαια, εκπαιδευτικοί από την αρχή είχαμε αρκετά σοβαρές ενστάσεις και όσον αφορά και τη σκοπιμότητα τέτοιων προγραμμάτων. Με ποια έννοια. Ένα, έχουμε την κούραση των παιδιών. Δηλαδή, εμείς θεωρήσαμε και το βλέπουμε και στην πράξη ότι. Η εναλλαγή 9 ή 10 εκπαιδευτικών από την πρώτη δημοτικού, γιατί γι' αυτό το πρόγραμμα μιλάμε, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Όταν τα μικρά παιδιά, το σημείο αναφοράς είναι ο δάσκαλός του. Ναι, χρειάζονται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Χρειάζονται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν θέλω να πω με αυτό το ότι οι συνάδελφοι που μπήκαν στο σχολείο κακώς μπήκαν. Όχι. Ένα δημοτικό σχολείο το οποίο έχει διαφορετικές ειδικότητες και συναδέλφους που φέρνουν και έναν άλλον αέρα, πώς να το πω, έτσι, ναι. Έχουν και μια άλλη οπτική γωνία που βλέπουν τα πράγματα, είναι καλό.
Απλά θα έπρεπε, η γνώμη μας είναι ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει σε μια άλλη βάση. Όχι στη βάση ενός ορολόγιου προγράμματος, εσύ μπες, εσύ βγες, φύγε, έλα. Δεν μπορώ να σου δώσω να το κάνω. Δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις. Ίσως κάποιος που έχει παιδί στο δημοτικό μπορεί να το καταλάβει. Είναι παιδιά τα οποία είναι συνεχώς σε μια κίνηση. Μπαίνουν από τη μια αίθουσα στην άλλη. Εκπαιδευτική που, ξέρεις, εγώ κάνω και αγγλικά και κάνω και από την πρώτη δημοτικού. Όταν κάνω αγγλικά την 7η ώρα, 1.30 με 2 στα πρωτάκια, κοιμούνται. Πώς να το πω, δηλαδή εμείς είχαμε πολύ σοβαρές ενστάσεις γι' αυτό. Και εμείς εκείνη την ώρα δεν είμαστε και πολύ στα καλά μας. Και εμείς δεν είμαστε και στην καλύτερή μας, ναι. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, όλα αυτά τα σχολεία των πολλών διαφορετικών τύπων, ανάλογα με το τι συνέφερε κάθε φορά, είτε τη διοίκηση είτε την κυβέρνηση, στο μόνο που εξυπηρετεί είναι σε μια τρομακτική πολυδιάσπαση. Εμείς δεν θεωρούμε σκόπιμο ότι πρέπει να υπάρχουν τόσο διαφορετικοί τύποι σχολείων. Δηλαδή, στο δημοτικό αυτή τη στιγμή έχουμε το κλασικό σχολείο, έχουμε το ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα με την υποχρεωτική παραμονή όλων των παιδιών μέχρι τις 2. Έχουμε τις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας, τα ΖΕΠ. Έχουμε τα οποία είναι κατ' επίφαση ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Υποτίθεται ότι αυτό το μοντέλο σχολείου είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη Γαλλία. Και αναφερόταν στις γειτονιές που είχαν πολλούς μετανάστες και πολλά φτωχά παιδιά. Αυτό σημαίνει. Ναι, γι' αυτό λέγεται ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Δηλαδή φτιάχνουν σχολεία με πρόγραμμα που να μπορεί να βοηθάει τα παιδιά που είναι φτωχά ή μεταναστόπουλα. Ξεκίνησε φιλόδοξα στη Γαλλία, αλλά όπως ξεκίνησε έτσι κατέρευσε. Γιατί πάλι δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Ναι, δηλαδή δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στη γλώσσα. Ναι, ναι, ναι. Στη γλώσσα και σε μια ενίσχυση, εν πάση περιπτώσει. Στην Ελλάδα αυτό, σε κάποια σχολεία που έχω υπόψη μου, το μόνο καλό, αν μπορούμε να πούμε, που έφεραν αυτά τα σχολεία ήταν το ότι δικαιολογούσαν μέσω του προγράμματος την πρόσληψη περισσότερου προσωπικού. Yeah. Έχουν δηλαδή, εκεί που έχουν το δάσκαλο της τάξης, έχουν και έναν επιπλέον δάσκαλο, ένα βοηθό. Το οποίο είναι καλό. Αλλά μόλις τελειώσει η χρηματοδότηση, το ξαναλέω, θα τελειώσει και το πρόγραμμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η πολυδιάσπαση των προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μας έχει κάνει και έχουμε χάσει λίγο τον μπούσουλα. Yeah. Και έχουμε χάσει λίγο το στόχο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, εγώ ένα δημοτικό σχολείο θα το φανταζόμουν ως εξής. Να μπορεί το παιδί όντως να έχει επαφή με όλα αυτά τα γνωστικά αντικείμενα, σε ένα περιβάλλον όμως ανθρώπινο, σε ένα πρόγραμμα ανθρώπινο. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη το παιδί για να τα κάνει όλα αυτά να μένει στο σχολείο μέχρι τις 2 η ώρα. Ή, εν πάση περιπτώσει, ας φτιάχναμε μέσα στο σχολείο πάλι εκτός του ορολόγιου προγράμματος, εθελοντικά για όσα παιδιά ήθελαν, προσλαμβάνοντας πάλι μόνιμο προσωπικό, όπως γίνεται σε κάποιες χώρες, να μπορούσαν οι γονείς να επιλέγουν ποια δραστηριότητα θα διαλέγει το παιδί ανάλογα με το ενδιαφέρον του, ανάλογα με τη δυνατότητά του, ανάλογα με την ανάγκη του και να μπορεί να τα παρακολουθεί. Να είναι ένα σχολείο δηλαδή τέτοιου τύπου. Ναι, ναι. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και όχι ένα πράγμα αυτό, 8 με 10 γλώσσα, 10 με 10,5 μαθηματικά, 10,5 με 11 αγγλικά. Και άντε να βρούμε την Αγγλικού να έρθει από το άλλο σχολείο, γιατί ξέρεις, όλες αυτές οι ειδικότητες για να καλύπτουν και το περίφημο ωράριο που έχουμε εμείς αυτό το πρόβλημα, μετακινούνται. Ναι. Οι συναδέλφες των Γαλλικών και των Γερμανικών αλλάζουν 7 σχολεία, ή της μουσικής για παράδειγμα. Πέρα από το γεγονός ότι έρχονται συνήθως το Δεκέμβρη. Καλή διάθεση να διδάξουν. Βεβαίως, μα ούτε τα ονόματα των παιδιών δεν προλαβαίνουν να μαθαίνουν. Φυσικά, πόσα έτσι. Ονόματα, ναι. Ναι. Άρα λοιπόν όλη αυτή η πολυδιάσπαση απλώς, κατά τη γνώμη μου, ήταν μια προσπάθεια απορρόφησης κονδυλίων, έτσι ώστε να μπορέσει έστω και προσωρινά να τσουλήσει κάτι. Η εκτίμησή μου είναι πάντως, και δεν το λέω έτσι, το λέω συζητώντας και με συναδέλφους, αλλά και ακούγοντας πράγματα από την διοίκηση και από το Υπουργείο Παιδείας, με το τέλος του ΕΣΠΑ θα τελειώσουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν θα βρουν κάτι άλλο μετά. Εκεί δηλαδή που μας είχαν πείσει ότι τα αγγλικά και η πληροφορική ναι, έπρεπε να μπουν οπωσδήποτε από την πρώτη δημοτικού, μπορεί σε 1-2 χρόνια να μας πούν ότι, α, ξέρετε, κάναμε λάθος. Δεν θα το βρούμε τόσο απαραίτητο. Ναι, τότε. Δεν το βρίσκουμε απαραίτητο. Γιατί είδαμε ό,τι κουράζει και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά κόβονται και ράβονται κάθε φορά ανάλογα και με τις κεντρικές εκπαιδευτικές πολιτικές που εκπορεύονται, όπως είπα πριν, και με τα χρήματα βέβαια. Ναι, πριν από λίγο καιρό είχαμε παρουσιάσει στην εκπομπή μας το δημοτικό σχολείο του Φουρφουρά στην Κρήτη, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει γι' αυτό. Μιλάμε για ένα τετραθέσιο σχολείο που με μεγάλη όρεξη εκπαιδευτική, που πάντα αυτό μετράει όπως ξέρουμε στους παιδαγωγούς, δηλαδή το πόσο όρεξη έχουν να πάρουν πρωτοβουλία, ας πούμε, και να, το μεράκι τους. Και πώς κατόρθωσαν να μετατρέψουν το σχολείο σε παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή τη φορά θα παρουσιάσουμε ένα σχολείο όχι τόσο μακριά, στην Κρήτη,
Στη Νέα Σμύρνη. Είναι το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης. Εκεί είναι διευθυντής ο Νίκος Σιούτας, είναι δόκτωρας ψυχολογίας, ειδικός παιδαγωγός. Ήταν πρώην σχολικός σύμβουλος που ζήτησε να επανέλθει στο σχολείο. Είχε ένα όραμα λοιπόν, το σχολείο που θα δημιουργήσει να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, να αναπτύξει τον εθελοντισμό, γιατί και πώς αλλιώς θα γινόταν με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, και θα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στα παιδιά. Αυτός ήταν ο στόχος, το να είναι ελκυστικό στα παιδιά. Ο κύριος Σιούτας με όρεξη και μεράκι έχει λειτουργήσει ένα σχολείο. Εκεί λειτουργεί ένας μετεωρολογικός σταθμός, ενταγμένο στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Έχει ένα δικό του αισθητήρα καταγραφής σεισμών που συνεργάζεται με το Πανεπιστημίο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ένα μεγάλο καταπράσινο κήπο στην Ταράτσα, όπου οι μαθητές φυτεύουν τους δικούς τους βιολογικούς λαχανόκηπους. Όλες αυτές οι δραστηριότητες δεν θα μπορούσαν βέβαια να γίνουν πραγματικότητα χωρίς συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και τοπικής κοινωνίας. Και επίσης τα Σάββατα κάνουν πάρα πολλά πράγματα, πολλές δραστηριότητες. Μοντέρνη παραδοσιακή χορή, τμήμα αστρονομίας, τμήμα ιντερνετικού ραδιοφώνου, θεατρική αγωγή, τμήμα θεάτρου σκιών. Είναι μόνο κάποια από τα μαθήματα που έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν οι μαθητές. Ακόμη το σχολείο διαθέτει και φορητή μονάδα αίματος, που σε συνεργασία με το Αιρετέο Νοσοκομείο και τη βοήθεια 45 εθελοντών αιμοδοτών καλύπτει προγράμματα αιμοδοσίας. Αυτή η φήμη της προσπάθειας, αυτή της προσπάθειας έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Νέας Σμύρνης, έχει περάσει και στην επαρχία, όπου πολλοί εθελοντές προσφέρονται να βοηθήσουν. Μια κυρία μάλιστα στην Αρτέμιδα προσφέρθηκε να φτιάξει αφιλοκερδώς ένα site για να μπορέσει να διαφημίσει τις δράσεις του σχολείου. Ένας φυσικός από την Πάτρα πρότεινε να δημορφωθεί ένας χώρος που οι μικροί μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν πειράματα και να μοιηθούν στη συγκεκριμένη επιστήμη. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα είναι να μας τα πούνε οι ίδιοι σε ένα βίντεο που έχω πάρει ένα απόσπασμα από την εκπομπή του Star Mila. Μπορούμε να το δούμε. Κοιτώντας το απ' έξω, μοιάζει σαν ένα απλό δημόσιο δημοτικό σχολείο. Σαν και αυτά που βρίσκονται παντού στη χώρα. Η πόρτα ανοίγει και αμέσως ξεκινούν οι εκπλήξεις. Υποδεχόμαστε τους μαθητές μας με μουσική και κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων η μουσική παίζει. Και ξέρετε για ποιο λόγο παίζει? Γιατί δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν την αποφόρτισή τους. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, έχουμε δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, καθώς επίσης ακόμη έχουμε μειώσει αισθητά και τα διάφορα μικρό ατυχήματα. Ο χώρος σε κερδίζει. Οι τοίχοι γεμάτοι ζωγραφιές. Οι τάξεις πολύχρωμες. Από τα παράθυρα το πράσινο κρύβει τον γκρι της πόλης. Εργαστήρια, διαδραστικοί πίνακες, αλλά και ένας ολόκληρος κήπος στην Ταράτσα. Από το καλοκαίρι υπάρχουν ντομάτες, υπάρχουν πιπεριές, υπάρχει δυόσμος, υπάρχει μαϊντανός. Πέρυσι καλλιεργήσαμε με τους μαθητές μανιτάρι για πλευρό τους. Είδαν τα παιδιά το πώς μεγαλώνουν, στη συνέχεια τα έκοψαν, τα μαγείρεψαν με τους γονείς και κάναμε μία ημέρα μεσογειακή διατροφή. Το σχολείο έχει κατασταθεί μετεωρολογικό σταθμός συνδεδεμένος με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενώ υπάρχει και σεισμογράφος, ο οποίος στέλνει τα δεδομένα του σε ολόκληρο τον κόσμο. Με 50 μόνο ευρώ προμηθευθήκαμε έναν αισθητήρα. Και τι κάνει ο αισθητήρας αυτός? Καταγράφει τους σεισμούς. Όλο αυτό το υλικό, όλοι οι σεισμοί οι οποίοι συμβαίνουν, και είμαστε το μοναδικό σχολείο στην Ελλάδα που έχει τέτοιον αισθητήρα σεισμών. Ό,τι σεισμό συμβαίνει, αμέσως περνάει στο ερευνητικό κέντρο στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και διαχέεται μέσα από μια μεγάλη υδρόγειο σφαίρα, διαχέεται σε όλο τον κόσμο. Κάθε μήνα στο σχολείο πραγματοποιείται βραδιά σινεμά για μαθητές και γονείς, ενώ οι αστροβραδιές με τα τηλεσκόπια στην ταράτσα του σχολείου έχουν τεράστια επιτυχία. 1500 άτομα, και στην δεύτερη αστροβραδιά ευελπιστούμε ότι θα είναι πάνω από 5000, να παρατηρούν τη σελήνη, το φεγγάρι, να παρακολουθούν τον κρόνο με τους δακτυλίους. Το 4ο Δημοτικό Σχολείο στη Νέα Σμύρνη είναι ένα δημόσιο σχολείο.
Ένα σχολείο που χάρη στο μεράκι καθηγητών και γονέων δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα ιδιωτικά. Ήρθαμε και βάλαμε ένα στοίχημα. Ποιο ήταν το στοίχημα? Να κάνουμε ένα δημόσιο σχολείο τέτοιο που θα το αγαπούν τα παιδιά και θα το εμπιστεύονται οι γονείς. Όμως, για να πετύχεις αυτό το στόχο θα πρέπει να έχεις προκαθορισμένα κάποια βασικά στοιχεία. Να υπάρχει προγραμματισμός, να υπάρχει θέληση και όλα τα άλλα έρχονται μετά. Το ερώτημα έρχεται αυτόματα. Τέτοιες εποχές, πού βρίσκονται τα χρήματα για όλα αυτά? Προκειμένου να κάνω έξοδα, μου χάλασε το φοροτυπικό, οτιδήποτε άλλο, αμέσως θα καλέσω γονείς. Δεν θα πληρώσω. Κάνω οικονομία από εκεί. Και με τα χρήματα που συγκεντρώνει και ο Σύλλογος, δεν έχουμε κανέναν χορηγό. Χορηγό έχουμε την καρδιά μας. Και η πολιτεία κάνει αυτά τα οποία μπορεί να κάνει. Η δουλειά που γίνεται στο σχολείο το έχει κάνει περιζήτητο. Εκατοντάδες γονείς ζητούν καθημερινά μία θέση για τα παιδιά τους. Νιώθω πολύ άσχημα να απαντώ σε γονείς να έρχονται και να μου λένε ότι ναι, θέλουμε να έρθουμε στο τέταρτο. Υπάρχει ένας περιορισμός στο συγγνώμη. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τους 25 μαθητές. Το μάθημα ξεκινά στον κήπο. Μαθητές και δάσκαλοι ανάμεσα σε αρωματικά φυτά, κατακόκκινες ντομάτες και πιπεριές. Και όταν σκοτεινιάσει θα δούνε τα Αστέρια. Ένα διαφορετικό και πανέμορφο σχολείο στην καρδιά της Νέας Μύρνης. Τα προβλήματα λοιπόν είναι τεράστια, όπως είπαμε και πριν, αλλά η μεγαλοσύνη του Έλληνα δασκάλου νομίζω ότι μπορεί να τα λύσει όλα. Και βέβαια τα δημόσια σχολεία, όπως είδαμε, μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα από τα ιδιωτικά. Δεν ξέρω, Εμιλία. Ναι, εγώ το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι και είναι και μπορούν να γίνουν καλύτερα από τα ιδιωτικά σχολεία. Γιατί ξέρετε, και στα ιδιωτικά σχολεία λίγο ορισμένα πράγματα γίνονται και για το θεαθήνα. Είναι και λίγο βιτρίνα. Ναι, γιατί πελάτες για είναι πελατεία, γονείς. Έτσι, ενώ στα δημόσια είναι τα παιδιά οι πελάτες. Είναι πολύ διαφορετικό το αντικείμενο. Και αν σκεφτούμε ότι και στα δημόσια σχολεία έχουμε παιδιά όλων των ομάδων, των τάξεων, των εθνικοτήτων. Ναι. Έτσι που στο ιδιωτικό σχολείο κατά τεκμήριο είναι παιδιά που έχουν μια άλλη οικονομική δυνατότητα. Άρα υπάρχει και μια μεγαλύτερη ομοιογένεια και μια μεγαλύτερη ευκολία και ένα άλλο background. Ναι. Το δημόσιο σχολείο λοιπόν αυτό που καλείται να κάνει και πιστεύω ότι το κάνουμε πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλο μεράκι. Εντάξει, το παράδειγμα του σχολείου που είδαμε είναι χαρακτηριστικό. Γίνονται και άλλα, τα οποία δεν βλέπουν και το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή εμείς... Εγώ θα ψάχνω πάντως. Κάθε φορά θα δείχνω και άλλο σχολείο. Καλά θα κάνεις. Ξέρετε, ορισμένες φορές είμαστε και λίγο σεμνοί εμείς οι εκπαιδευτικοί. Με την έννοια ότι κάνουμε κάτι και το κάνουμε από το μεράκι μας και επειδή αγαπάμε τους μαθητές μας και τα παιδιά μας και το συζητάμε μεταξύ μας και το κάνουμε γι' αυτό. Δεν επιθυμούμε τόσο πολύ. Και δεν έχουμε και κανένα άλλο κίνητρο. Έτσι, αλλά και δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο. Δηλαδή, έχουμε κάνει κατά καιρούς και σεμινάρια και ημερίδες επιμορφωτικές που έχουν διοργανώσει οι σύλλογοι. Δεν είναι ντε και καλά ανάγκη να παρακολουθούμε ή να συμφωνούμε πάντα με αυτό που μας δίνεται, μας σημαίνει τροφή έτοιμη από τα πάνω, από τη διοίκηση, από τους συμβούλους μας ή από το Υπουργείο Παιδείας. Ψάχνουμε να βρούμε και άλλα πράγματα. Ακριβώς. Κυρίως στον αντίποδα κιόλας, αν θέλεις, αυτών των πραγμάτων που μας σερβίρουν ως εκπαιδευτική πολιτική, ως παιδαγωγική πολιτική. Προσπαθούμε να βρούμε εκείνους τους τρόπους και εκείνα τα μέσα που μέσα από το δημόσιο σχολείο θα μπορούμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες όλων των μαθητών. Όλων των μαθητών. Φυσικά, αυτό για να έχει και μια αποτελεσματικότητα, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι δεμένο και με τη διεκδίκηση. Δηλαδή, όλα αυτά που είδαμε πριν, γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν σε όλα τα δημόσια σχολεία? Θα μπορούσαν κάλλιστα να υπάρχουν. Και η λύση είναι απλή. Μια γενναία χρηματοδότηση των σχολείων, καλές αμοιβές των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να έχουν οι εκπαιδευτικοί το κίνητρο, καμιά φορά είναι κάτι που το υποτιμούμε. Δηλαδή, ένας κακοπληρωμένος εκπαιδευτικός. Δεν έχει πάντα και την καλύτερη διάθεση. Δεν θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή που εμείς δεν πληρωνόμαστε καλά, δεν δουλεύουμε ίσα-ίσα. Μπορώ να σου πω ότι ειδικά σε αυτή την περίοδο, επειδή αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα και τη δυσκολία των παιδιών μας, δίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι δίναμε πριν. Άλλωστε, ποτέ δεν ήταν και τόσο καλό πληρωμένο αυτό το επάγγελμα. Ποτέ, έτσι. Ακριβώς. Δεν ήμασταν και ποτέ τόσο καλοπληρωμένοι. Αλλά θέλω να πω όμως ότι εάν υπήρχε μια άλλη πολιτική η οποία θα δίνει κίνητρο στον εκπαιδευτικό που θα ενισχύει γενναία τα σχολεία, έτσι ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός με το μεράκι του να μπορεί πραγματικά να προσφέρει πράγματα, αυτή την εικόνα θα μπορούσε να την παρουσιάζουν όλα τα δημόσια σχολεία.
Το καθένα βέβαια ανάλογα με τις ανάγκες του και τις ιδιαιτερότητές του. Άλλο η Νέα Σμύρνη, άλλο η Κρήτη, άλλο τα Γιάννενα, άλλο η Θεσσαλονίκη κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι θα ήταν, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να δένεται και με τη διεκδίκηση. Γιατί ορισμένες φορές ξεκινάμε κάτι, κάνουμε προσπάθειες, όπως έλεγες και πριν, αυτό συναντά και έναν τοίχο. Έτσι. Είτε γραφειοκρατικό, είτε η κούρασή μας, είτε η δυσκολία μας. Συναντάει τον τοίχο και κάπου σταματάει. Ενώ αν υπήρχε μια συνολικότερη πολιτική τέτοια που να μπορεί αυτό το πράγμα να αναπνέει μέσα σε αυτό, θα μπορούσε να ζήσει και να, θα μπορούσε να επιβιώσει αποτελεσματικότερα και ακόμα περισσότερο. Προτάσεις λοιπόν. Ας περάσουμε έτσι σε πιο συγκεκριμένα προτάσεις. Ναι. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από το κεντρικό που έβαλα αρχικά, το εξεταστικό. Επειδή πραγματικά γύρω από είπαμε, αυτό... Είπαμε μέσα στη συζήτηση αρκετές προτάσεις. Είπαμε αρκετά πράγματα. Ναι, νομίζω ότι είναι όλα αλλά αυτά που λέμε. Λίγο πιο ολοκληρωμένα, γιατί το έχουμε σαν συνολικό σχέδιο. Να ξεκινήσουμε από το εξεταστικό. Πιστεύουμε ότι πράγματι είναι καθοριστικό, γιατί καθορίζει το άλλο, όλο το άλλο σχολείο. Προς τα εκεί προσανατολίζονται, θέλοντας και μη γονείς, μαθητές κλπ. Γιατί έχουν αντικειμενικό στόχο να συνεχίσουν τις σπουδές τους, τα πανεπιστήμια κτλ. Πρώτον, θα έπρεπε να φροντίσουμε σαν κοινωνία να λύσουμε το ζήτημα της παραγωγής. Γιατί πρέπει να απορροφάται κόσμος και στην παραγωγική διαδικασία. Αλλά όταν δεν υπάρχει, εύλογο είναι να στρέφονται όλοι στη γενική παιδεία, σπουδές στα πανεπιστήμια. Και στα κλασικά επαγγέλματα. Και στα κλασικά επαγγέλματα. Η τεχνική παιδεία που θα μπορούσε να είναι πολύ αναβαθμισμένη, δυστυχώς δεν στεριώνει, γιατί δεν υπάρχει απορρόφηση μετά. Εμείς λέμε ότι πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να είναι ελεύθερη πρόσβαση στα μάτια της εκπαίδευσης. Για ποιο λόγο θα πρέπει το παιδί να αναλώνεται κυριολεκτικά, να νιώθει αποτυχημένος, να νιώθει απόκληρος. Πολύ έντονο συνέστημα αυτό. Βέβαια, τον κυνηγάς όλη τη ζωή του μετά. Βέβαια, εννοείται. Και είναι και άδικο. Γιατί όλα σχεδόν παλεύουν. Τώρα, στον ανταγωνισμό, κάποιος θα μπει, κάποιος δεν θα μπει. Γιατί να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Εκπαίδευση είναι. Δεν πήγαν τα παιδιά ούτε πρωταθλητισμό, ούτε να κάνουν κάτι ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν θέλουν να το καταργήσουν αυτό. Ας πάνε σε μια μεσαία λύση. Διαπιστωτικού χαρακτήρα εξετάσεις. Όχι ανταγωνιστικού. Δηλαδή να λες, πράγματι θέλω να έχει ένα επίπεδο γνώσεων ο μαθητής για να συνεχίσει. Να το ελέγξω λοιπόν. Αυτό που κάνουμε στο σχολείο στο κάτω-κάτω. Ας το ελέγξουν εκεί πιο πάνω. Δεν πειράζει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αλλά πώς. Να πεις, έχεις ένα μέσο όρο τάδε που αυτό να εγγυάται ότι μπορεί να προχωρήσει. Αλλά αν τον πιάσει αυτό το μέσο όρο να προχωρήσει. Όχι να ανταγωνίζεσαι μέχρι το 20, ας πούμε. Γιατί εδώ με 19 και κάτι παιδιά δεν μπαίνουν στη σχολή. Τότε τι διαπίστωση είναι αυτή. Αυτό μαθείς το 19, δεν πάει να συνεχίσει. Γι' αυτό πάνε και τα παιδιά του κολεγίου, του Λεοντίου κλπ. Όλα κάνουν φροντιστήρια. Τι αποτυχημένο το δημόσιο. Δηλαδή το ιδιωτικό δεν είναι. Άμα ήταν πετυχημένο, γιατί τα παιδιά των ιδιωτικών κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα και τέτοια. Άρα βλέπετε πώς δένει. Ναι, βέβαια. Εμείς μιλάμε για ένα, να το πω, ολικό σχολείο. Ένα ενιαίο σχολείο 12χρονο, όπου θα μπορείς να έχεις διαβαθμίσει στην ύλη, το παιδί δηλαδή να μην έχει κακές επαναλήψεις, αλλά να είναι το πρόγραμμα διαρθρωμένο βάσει της αντιληπτικής του ικανότητας του παιδιού, της δυνατότητάς του να αφομοιώνει κλπ. Να αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα. Να μπορεί το παιδί πρώτα απ' όλα να μιλάει μέσα στο σχολείο. Γιατί τώρα δεν μιλάει, ακούει. Το σχολείο πρέπει να είναι ένας χώρος όπου το παιδί να αναπτύσσει τη γλώσσα. Να, τι καλύτερο, ας πούμε, από το παιδί να ξέρει να εκφράζεται. Και βλέπετε, βγαίνουν έξω μετά στην κοινωνία και δεν μπορούν να αρθρώσουν μια λέξη. Ακούω αυτούς ανεκδιήγητους και τους υπουργούς. Τι να πω για τον Γεωργιάδη που μπερδεύει και τη γλώσσα στην άλλη. Αλλά παρόλα αυτά υποτίθεται ότι ξέρει. Είναι άλλη κατηγορία. Είναι νομίζω, άλλη κατηγορία. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το συμπεριλάβουμε. Είναι όμως δυστυχώς, μιλάμε για. Αυτό είναι αμορφωσιά. Ναι, σωστό. Όταν ο άλλος δεν έχει τη δυνατότητα να εκφράσει αυτό που θέλει. Άρα δεν το ξέρει. Αλλά για να το μάθει θέλει ένα άλλο, μια άλλη εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση που να εμβαθύνει πρώτα απ' όλα και να συνδέει τις επιστήμες. Αυτά που λένε για διαθεματικότητα και αυτά όλα είναι κόλπα. Ναι. Είναι κόλπα για να μην γίνεται η σύνδεση.
προσπαθεί να αποσπάσει δηλαδή κομμάτια επιφανειακά από τον απ' άλλο, έτσι ώστε το παιδί μετά παθαίνει μια σύγχυση, δεν καταλάβει τι έκανε. Mm-hmm. Δεν έχει ένα αντικείμενο να το πάρει από την αρχή και να το φτάσει σε ένα τέλος. Αυτό να το δέσει με μια άλλη επιστήμη. Να μπορέσει να καταλάβει γιατί μαθαίνει, ας πούμε, φυσική, να μπορεί να αλλάξει μετά μια μπρίζα. Να έχει επαφή με τεχνικές γνώσεις. Το σχολείο που λέμε εμείς, αυτό το ενιαίο 12χρονο, δεν θα είναι γενικού τύπου, mm-hmm. σαν το γενικό λύκειο και τώρα. Θα έχει όλες τις γνώσεις μέσα εκεί. Το παιδί να έρθει σε επαφή και με τη σέγα. Να έρθει σε επαφή και με τη μηχανή που φτιάχνει σίδερα. Δηλαδή να δει μήπως του αρέσει κάτι. Μήπως έχει μια κλίση με τα χέρια του, να πάει προς τα εκεί. Η χειρονακτική εργασία είναι πολλές φορές καλύτερη από τη θεωρητική. Γιατί αναπτύσσεις και τα χέρια και το μυαλό και όλα. Δυστυχώς το έχουν κάνει σαν, δηλαδή το τεχνικό σχολείο το έχουν μετατρέψει σε σκουπιδότοπο της εκπαίδευσης. Γιατί? Ναι, αλήθεια είναι. Γιατί, δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει. Στείλνω στο τεχνικό. Μα αυτό είναι παραλογισμός. Δεν είναι. Είναι συνειδητή προσπάθεια. Ναι. Γιατί έτσι υποβαθμίζουν, υπονομεύουν την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Εάν το παιδί μπορεί μέσα στα αυτά τα 12 χρόνια, χωρίς ειδικότητες εκεί μέσα, δεν μπορεί το παιδί στα 16 και 17 του να καταρτίζεται. Πρέπει να αποκτήσει αυτό που είπα αρχικά, ένα ευρύ background γνώσεων. Εκεί, γιατί οι επιστήμες τώρα εξελίσσονται ραγδαία. Ναι. Ραγδαία, δηλαδή τεχνολογία κτλ. Πώς το παιδί θα δέσει όλα αυτά μέσα του για να μπορεί μετά να αλλάζει και αντικείμενα. Γιατί πράγματι ο άνθρωπος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αλλάζει όχι επαγγέλματα, να αλλάζει τα πάντα, αλλά να την έχει τη δυνατότητα. Από πριν, για να την έχει, θέλει ευρύ πεδίο γνώσεων. Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις μεγάλες, να μπορεί να έχει κριτήρια, να έχει αναπτύξει. Mm-hmm. Όλα αυτά απαιτούν ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα. Πραγματικά. Να μην πω και μια άλλη κοινωνία, έναν άλλο τύπο δηλαδή σχέσεων μεταξύ μας. Γιατί σήμερα όλο το σχέδιο τι είναι? Η απομόνωση, mm-hmm. ο εξατομικισμός, να μπορεί το παιδί δηλαδή από μόνο του, γιατί αυτό είναι ο ανταγωνισμός. Όλα τα άλλα παιδιά τα βλέπει σαν ανταγωνιστές του. Άρα δεν μπορεί να φτιάξει μια συλλογικότητα. Γιατί όταν είναι ο θάνατός του η ζωή μου, σημαίνει ότι για να μπω εγώ στο πανεπιστήμιο πρέπει να είμαι καλύτερος από αυτόν. Αυτό δεν είναι συναγωνισμός, δεν είναι, πώς να το πω, άμυλα. Αυτό είναι χοντρός ανταγωνισμός. Πώς θα συνεργαστεί με τον άλλον? Όταν μόνο αυτό μετράει. Ναι. Βέβαια. Και βλέπετε μετά προχωράει η κοινωνία και στο επάγγελμα μετά, ανταγωνιστικά. Αυτό είναι η αρχή της ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή, όποιος μπορεί τρώει τον άλλον. Ναι. Δηλαδή η ζούγκλα να κυριαρχεί στην κοινωνία χωρίς δυνατότητα να έχει τροφή, στέγη. Αυτοκτονεί κόσμος τώρα. Ποιος μιλάει για αυτούς? Γιατί? Κανείς. Γιατί? Μεταξύ μας μόνο. Μεταξύ μας. Γιατί η συλλογικότητα έχει χαθεί, η αλληλεγγύη έχει χαθεί. Μιλάτε για εθελοντισμό, ας πούμε, mm-hmm. αλλά σε ποια βάση γίνεται ένας εθελοντισμός? Μπας και τους διώξουμε όλους αυτούς και φτιάξουμε κάτι καλύτερο. Εκεί θέλουμε τον εθελοντισμό. Το να έρθουν όλοι και να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο σήμερα. Έστω και με αυτόν τον τρόπο βλέπω ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει πάντως στην κοινωνία μας. Ίσως δηλαδή έπρεπε να ζοριστούμε και περισσότερο, το λέμε αυτό κιόλας, για να δούμε τις αλλαγές. Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτό το θέμα. Όλοι έχουμε ιδέες για πράγματα και όλοι έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε, όλοι οι εκπαιδευτικοί. Αλλά δεν γίνεται αυτό μέσα σε μία ώρα. Ο δάσκαλος το κάνει όμως. Ο δάσκαλος το κάνει. Αυτό είναι. Και πρέπει να πάρουμε όλοι παράδειγμα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και αυτές οι προσπάθειες πρέπει να αναδεικνύονται. Ευχαριστώ πολύ την Εμιλία Τσαγκαράτου. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθες πάλι, Εμιλία, εδώ. Να συζητήσουμε και τον Παύλο τον Αντωνόπουλο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Παύλο. Να μην ξεχάσουμε αύριο την εκπομπή της Συντροφίας του Περιβάλλοντος με τον Σταμάτη Αρναούτη και τον Λευτέρη τον Κατσουλάκο. Θα παρουσιάσουν την τεκμηρίωση της Προσινάτ για τα σκουπίδια της Αττικής. Πέμπτη, 5 με 6 λοιπόν το απόγευμα. Καλό σας βράδυ και από μένα.